Πομπής, έλα να δεις. Θέλω να πεις λοιπόν ποια είναι τα συναισθήματά σου. Είναι ένα τεράστιο βήμα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτή τη νέα πρόκληση και για αυτή την ευκαιρία που μου δόθηκε. Αν και να σου πω, Τάσο μου, για μένα δεν αλλάζουν πολλά πράγματα από την άποψη ότι συνεργάζομαι με περίπου τα ίδια άτομα, δηλαδή αν εξαιρέσεις τα δύο τα νέα τα παιδιά στην ομάδα, την Αναστασία Δρακά και τον Νικόλα Μουσικού, οι υπόλοιποι και πίσω από τις κάμερες είμαστε ήδη. Οπότε μόνο και μόνο αυτό, το ότι συνεχίζω να δουλεύω με τους ίδιους ανθρώπους κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη, μου δίνει έτσι μια ανακούφιση. Παρ' όλα αυτά, αγωνίω πάρα πολύ, έχω να σου πω. Είναι πολύ διαφορετικό το να είσαι μέρος μιας εκπομπής και πολύ διαφορετικό το να ηγείσαι της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή όμως θα λες εσύ το καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές. Κοίταξε, σίγουρα αλλάζει αυτό. Είναι αυτό που σου είπα και προηγουμένως, είναι μια νέα πρόκληση για μένα. Από τη διοίκηση του καναλιού πότε έγινε η πρόταση? Η πρόταση έγινε προς το τέλος, δηλαδή λίγο πριν λήξει η σεζόν έγινε και η πρόταση. Δηλαδή, πολύ πολύ τέλος. Mm-hmm. Το κλείσαμε δηλαδή και συζητήσαμε για το τι θα γίνει με τη νέα σεζόν. Έλληνα μου, δεν θα μπορούσα να μη σε ρωτήσω για όλα αυτά τα οποία έχουν γραφτεί για τη σχέση σου με τη Μαρία Ιωάννου. Ποια είναι η αλήθεια? Ήταν πάρα πολύ καλή σχέση μας, μπορώ να σου πω εξαιρετική. Ουδέποτε είχε δημιουργηθεί κάτι μεταξύ μας, τη θαύμαζα από πριν, εξακολουθώ να τη θαυμάζω και νομίζω αυτό θα σας το επιβεβαιώσει και η ίδια. Πώς έγινε λοιπόν, τερματίζεται το συμβόλαιο της Μαρίας Ιωάννου και σε ενημερώνουν εσένα ότι αναλαμβάνεις την εκπομπή, πιο πριν δεν είχες ιδέα? Δεν είχε γίνει έτσι ακριβώς, είχαν ενημερώσει τη Μαρία ότι δεν θα ανανεωθεί δηλαδή το συμβόλαιό της και είχε μείνει μια εβδομάδα, ίδια επέλεξε να σταματήσει ενώ να κάνει την τελευταία εκπομπή, ακριβώς. Να διακόψει τέλος πάντων τη συνεργασία της και μείνει μια εβδομάδα που έτρεχε εκπομπή στον αέρα και έπρεπε να κάνω εγώ την παρουσίαση. Πέρασε και αυτή η εβδομάδα και μετά το κλείσαμε δηλαδή με το Μέγκα και για την παρουσίαση. Περιμέναμε να τελειώσει και μετά, ναι. Πώς είναι η σχέση σας σήμερα, μιλάτε ενώ στέλνετε μηνύματα, γιατί ξέρω ότι υπήρξε και κάποιο unfollow στο Instagram, σε παραξένεψε? Κοίταξε, δεν θα σου πω τώρα τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να κάνει αυτό το πράγμα και ειλικρινά δεν θέλω να σταθώ σε αυτό που μπορεί να ήταν και απλά μια στιγμή. Αυτό θα σας το πει η ίδια. Αυτό που θα ήθελα να ξεκαθαρίσω, γιατί όντως γράφτηκαν πάρα πολλά. Καυγάδες. Με σταματούσαν και φίλοι μου, τι έγινε, τσακωθήκατε. Ενώ ήξεραν ότι ήταν πάρα πολύ καλές οι σχέσεις μας. Ωστόσο, δεν είχε προηγηθεί ποτέ κάποιος καυγάς ή κάποια παρεξήγηση. Και ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό.